Υποθέτω ότι είδατε στην τηλεόραση της εκ του ασφαλούς επαναστάτριες του καναπέ, οι οποίες παρήλασαν για να καταγγείλουν το κατεστημένο. Υποθέτω ότι είδατε επίσης κιόλας τους αυτόκλητους δημοκράτες της Αυγής, όχι της Αυγής, της Σκέτης, που σαν το συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος το θεώρησε χιουμοριστικό και αυτό το ιδιότυπο έθιμο των παρελάσεων και σάτυρα. Δεν ξέρω εάν υπήρχε μια σοβιετικού τύπου δημοκρατία, εάν θα επέτρεπε ο συγκεκριμένος δημοκράτης στα συγκεκριμένα επαναστατικά κορίτσια να βγουν την ημέρα που γίνεται η παρέλαση για την επικράτηση της Σοβιετικής Δημοκρατίας, να βγουν και να κοροϊδέψουν έτσι. Προφανώς αυτό δεν θα ήταν καθόλου δημοκρατικό να το κάνουν. Ήταν όμως απόλυτα δημοκρατικό να το κάνουν για την εθνική μας παρέλαση, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τότε που το ΚΚΕ έβγαζε ανακοινώσεις το ότι ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί και να σαμποτάρει τις διαδικασίες της επιστράτευσης, γιατί τότε φυσικά, ξέρετε, ο Χίτλερ ήταν σύμμαχος με τον Στάλιν και επομένως δεν μπορούσε να είναι κακός. Και τα κορίτσια αυτά, εκ του ασφαλούς φυσικά, γιατί ήξεραν ότι στο Ελλαδιστάν κανείς δεν θα τα πειράξει, θα γίνουν και διάσημες κιόλας. Σε λίγο θα τις δούμε να μπαίνουν και στα ψηφοδέλτια. Ήξεραν κανείς ότι κανείς δεν θα τις πειράξει. Ας πάνε στην Τουρκία δίπλα, ας πάνε στα Σκόπια, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία ή έστω ας πάνε σε μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουν το ίδιο σε μια από τις εθιμοτυπικές παρελάσεις που έχουν οι άνθρωποι εκεί για διάφορους λόγους. Δεν ξέρω αν θα ξανάβλεπαν το φως του ήλιου, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ανησυχούσαν όμως πολύ για το φασιστικό καθεστώς που έχουμε να γιορτάζουμε κάθε χρόνο το γεγονός ότι κάποιοι φασίστες πήγαν και σκοτώθηκαν στην Αλβανία ή πήγαν και άφησαν εκεί τα χέρια και τα πόδια τους από τα κρυοπαγήματα, αντί να δώσουν γιν και είδωρ στο φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη, το οποίο φασιστικό καθεστώς είναι ένα καθαρά αριστερού, έχει καθαρά αριστερές ρίζες. Δεν έσκασαν για τα εκατομμύρια κορίτσια που κάθε χρόνο υφίστανται αυτή την φρικιαστική διαδικασία της κλιτεριδεκτομής. Δεν έσκασαν για τα εκατομμύρια παιδιά που είναι σκλάβοι σε τριτοκοσμικά εργοστάσια και ορυχεία για να έχουν οι συγκεκριμένες κοπέλες τα κινητά τους και τα τάμπλετ τους. Δεν έσκασαν για τα μικρά κορίτσια και αγόρια που έρχονται σαν στην Ευρώπη και στην Αμερική σαν σεξουαλικοί σκλάβοι. Δεν έσκασαν για τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος φέτος που έχουν φτάσει τα 30 δισεκατομμύρια τόνους. Δεν έσκασαν για τα 8 εκατομμύρια τοξικές, 8 εκατομμύρια τόνους τοξικές ουσίες που έχουν απελευθερωθεί μέχρι τώρα στο νερό και στον αέρα. Δεν έσκασαν για τα 800 τόσα εκατομμύρια υποσυτιζόμενων ανθρώπων. Ούτε έσκασαν για τους 16.300 ανθρώπους που πέθαναν μέχρι αυτή τη στιγμή από το πρωί από πείνα. Από πείνα. 16.500 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέχρι τώρα από πείνα. Άλλοι τόσοι θα πεθάνουν
μέχρι να τελειώσει το 24ωρο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για τις επαναστάτριες του καναπέ, οι οποίες πολύ βολικά σε μια εξαθλιωμένη χώρα προσπαθούν να καταστρέψουν οτιδήποτε υπάρχει, γιατί φυσικά οι καλοί δημοκράτες συχαίνονται οτιδήποτε εθνικό σε οποιοδήποτε κράτος. Αυτοί όμως είμαστε. Αυτοί οι δημοσιογράφοι μας αξίζουν. Και αυτή η νεολαία, μαζί με τα ραπ, τα ναρκωτικά, τις συμμορίες και όλα τα καλά του αναπτυγμένου κόσμου. Και πάλι καληνύχτα μας.